πιστεύει ότι φταίει και τι νομίζει ότι πρέπει να γίνει. Σίγουρα η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο και είναι λίγο περίεργο το ότι βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτό το πράγμα, αλλά θέλουμε όλοι, έχουμε τη θέληση να βοηθήσουμε, γιατί δεν αρμόζει στον ΠΑΟΚ να έχει τέτοια αποτελέσματα και τέτοιες εμφανίσεις, και έχω την εμπιστοσύνη και τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε, διότι οι δυνατότητες υπάρχουν και θα το δούμε αυτό στην πορεία. Συμφωνώ ότι το τελευταίο διάστημα δεν είμαστε η ομάδα που δείξαμε ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είναι και θέμα ψυχολογίας και νοοτροπίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να βρεις ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορείς να το λύσεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις, πρέπει να έχουμε, να σταθούμε αντάξει στις προσδοκίες που έχουν όλοι από εμάς, και σε τέτοιες περιπτώσεις δύσκολες να δείξουμε την προσωπικότητά μας και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Επειδή η Βράβευς έρχεται μια μέρα μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπου επιβεβαιώθηκε ότι δεν προχωράει ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνει την πορεία του στη φάση των ομιλών του Europa League. Καταρχήν, αν θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ πέτυχε στην ευρωπαϊκή του πορεία φέτος, και κατά δεύτερον, πού πιστεύει ότι κρίθηκε ο αποκλεισμός, δηλαδή ποια μάτια ήταν καθοριστικά ή τι λάθη έκανε ο ΠΑΟΚ για να μην πάει στους 32. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε κάποιο παιχνίδι, και όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα προχωρήσεις, γιατί ξέρεις ότι οι άλλες ομάδες θα κερδίσουν. Θεωρώ όμως ότι ήμασταν και άτυχοι, γιατί αν δούμε τα παιχνίδια των ομίλων, αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δεν καταφέραμε βέβαια να το πάρουμε, και ίσως αυτή η στιγμή δεν ήταν για μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί, αλλά έχει γίνει πολύς λόγος για μια φωτογραφία που έβγαλε με τον Κλάους και τις μπαλαρίνες. Ήταν αυτός σαρκασμός. Ήταν απλά μια φωτογραφία που βγάλαμε με τον Κλάους. Είναι μια πλάκα που κάναμε μεταξύ μας στην ομάδα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, θα το σχολίαζα και εγώ. Είναι άλλα πράγματα πιο σημαντικά που πρέπει να ασχοληθούμε και όχι μια φωτογραφία. Η ίδια ομάδα έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Έχει πετύχει ωραία γκολ, έχει πάρει νίκες. Θεωρεί ότι είναι να έρθει τέλος πάντων αυτή η πρώτη νίκη για να πάρει μπρος κυρίως ψυχολογικά. Ναι, συμφωνώ ότι είναι και θέμα ψυχολογίας, γι' αυτό μία νίκη μπορεί να μας βοηθήσει να ανέβουμε ψυχολογικά και να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε αυτή τη νίκη και να κερδίζουμε, και θεωρώ ότι στην πορεία θα φανεί ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Σίγουρα είναι δύσκολο να έρχεσαι στο γήπεδο και να βλέπεις ότι είναι άδειες οι κερκίδες, ειδικά για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που έχει ανάγκη και έχει και πολύ κόσμο και τους χρειάζεται δίπλα της. Και για μένα ως ποδοσφαιριστή είναι δύσκολο, γιατί όταν το γήπεδο είναι γεμάτο σε βοηθάει και ψυχολογικά να είσαι καλύτερος και να προσπαθήσεις περισσότερο. Αλλά μπορώ να το καταλάβω, μπορώ να καταλάβω και τον κόσμο, και πρέπει να κοιτάξουμε εμείς μέσα μας, στην καρδιά μας, πώς μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και να φέρουμε τον κόσμο και πάλι κοντά μας, έτσι ώστε να κερδίζουμε όλοι μαζί, όπως τώρα χάνουμε όλοι μαζί. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Πριν από ένα μήνα, αν συζητούσαμε για μάτς Καλονί ΠΑΟΚ, αποκλείεται να γινόταν η σκέψη έτσι και στον κόσμο να το συζητούσε, και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει βαθμούς. Με δεδομένο ότι είχαν κερδίσει πάρα πολύ μήνα πριν από την ομάδα, ένα μήνα μάλλον το μάτς ο κόσμος φοβάται ότι μπορεί να στραβοπατήσει και στην Καλονί. Θέλει να σχολιάσει και αν αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστικό από αυτή την άποψη, ότι πρέπει να μπει ένα τέρμα, ας πούμε, που πάμε να πιστεύει στην Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και για εμάς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό μέχρι να ανακτήσουμε και εμείς την αυτοπεποίθησή μας. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ο κάθε αντίπαλος είναι αυτός που, επειδή δεν πάμε καλά, θεωρεί ότι μπορεί να μπει στο γήπεδο και να μας κερδίσει. Εμείς είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, να πάρουμε μια νίκη και να πάρουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι βασικά. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, να ξεκινήσουμε από αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να συνεχίσουμε στην πορεία. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, να αναλύσουμε για το τι έγινε, τι δεν έγινε, αλλά αυτό που μετράει και στο τέλος της ημέρας είναι να πάρουμε την νίκη. Σε
Συμφωνώ. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε παιχνίδια με αντιπάλους όπως ο Παθηναϊκός, ο Πανετολικός. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι δύσκολα να κερδίσεις, γιατί σε παιχνίδια ντέρμπι όλοι μπορούν με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, όλοι μπορούν να δείξουν τι μπορούν να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο, να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Πρέπει και σε τέτοια παιχνίδια να αποδείξουμε τις δυνατότητές μας και δεν έχει να κάνει τόσο με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με την γενικότερη νοοτροπία και την ψυχολογία. Έχει γίνει πολύ κουβέντα για τον ίδιο τον Τούντο. Διαπιστώνεται στα απογοητήρια υπάρχει έλλειψη προσωπικότητας. Είναι άνδρα με την έννοια δηλαδή αυτό που επικαλέστηκε ο Τούντο. Το έχει ζήσει ή θεωρεί ότι ήταν ίσως υπερβολικός ο χαρακτηρισμός? Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν καλύτερα λόγια να το περιγράψει κανείς αυτό που συμβαίνει από αυτά που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Πρέπει πρώτα να δείξεις όντας ότι είσαι άντρας, ότι έχεις την προσωπικότητα για να σταθείς σε αυτές τις συνθήκες και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα υπογράψει τώρα και μία φανέλα. Είναι για το ΠΑΟΚ Άξιον. Θα βγει σε δημοπρασία και τα έσοδα θα πάνε σε κάποιο παιδί που έχει ανάγκη.